πάμε σε αυτό το track day. Έχουμε το Μιχάλη. Ο Μιχάλης έχει φέρει ένα Huracan STO. Είναι limited έκδοση, πίσω κίνητη. Εγώ είχα τη χαρά να μου το παραχωρήσει ο Μιχάλης για μερικούς γύρους, το οδήγησα. Έχοντας εμπειρία και από Radical και από το 911 το cup που έχουμε και από το Huracan, το super τροφαίο, το αυτοκίνητο είναι σε ένα άλλο level, περιορίζεται μόνο από τα ελαστικά του, τίποτα άλλο, τα φρένα του ήταν ακούραστα, το μοτέρ είναι το τελευταίο ατμοσφαιρικό Lamborghini από όσο έχουμε συζητήσει. Είναι ένα μάξι στολίδι και είναι πραγματικά ο Μιχάλης από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουμε που χαίρονται τέτοια αυτοκίνητα πραγματικά μέσα στην πίστα. Καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα και για το αμάξι, αλλά και γιατί η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Διότι, okay, το Huracan, το STO είναι το Huracan STO, ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι ωραίο. Αλλά τώρα καλώς ή κακώς όταν είμαστε εδώ πέρα, έχουμε επιλογές σε ένα σκάσμα αυτοκίνητα. Μπαίνουμε από αργά σε γρήγορα αυτοκίνητα, από αυτοκίνητα με αεροδυναμική σε αυτοκίνητα χωρίς αεροδυναμική. Μπαίνουμε από Radical, μπαίνουμε σε Mi3, από Mi3 μπαίνουμε σε 911 Cup και η οργάνωση της πίστας είναι αγωνιστική, δηλαδή δεν είναι φλίαρα. Το pit lane είναι ανοιχτό, τα pit box είναι σωστά, η εξυπηρέτηση είναι σωστή. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι πολύ χαρούμενος που ξέρεις, αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως το κάνουμε στο εξωτερικό. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία και το κάνουμε στην Ελλάδα πραγματικά. Είμαι σίγουρος ότι όλο και περισσότεροι από εμάς θα αγκαλιάζουμε την πίστα. Δηλαδή, γιατί όντως αυτά τα αυτοκίνητα για εδώ είναι. Ναι, θα χαίρεσε πιο πολύ εδώ, είναι η αλήθεια. Εμείς ούτως ή άλλως μέσα από τις διοργανώσεις μας προσπαθούμε να δίνουμε ποιοτικό χρόνο στην πίστα. Συγκεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτό και θέλουμε να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά την πίστα. Τώρα, ανεξαρτήτως αυτοκινήτου, προφανώς, μακάρι να είχαμε όλη τη χαρά να έχουμε δίπλα μας πάντα τον Μιχάλη, ο οποίος έχει δώσει και πολλά τάξιλα απλόχερα εδώ στον κόσμο. Τον έχουν αγκαλιάσει όλοι σε αυτό το event. Εντάξει, είναι χαρά αυτό. Ξέρεις, ναι. Να κάνεις το τάξιλα, παίρνει χαρά. Και το μοιράζεσαι κιόλας. Παίρνει χαρά αυτός που μπαίνει μέσα, αλλά παίρνεις χαρά και εσύ που τη δίνεις. Οπότε. Ναι. Και η αλήθεια είναι, ξέρεις, και όταν ήμασταν μικροί, εγώ θυμάμαι αυτό μου μικρό, βλέπαμε ένα αυτοκίνητο με το ποδήλατο, ξέρω εγώ, και τρελαινόμασταν. Οπότε όταν τώρα, καλώς ή κακώς, είναι έτσι τα πράγματα και μπορούμε να έχουμε αυτό το αμάξι. Όχι, το αμάξι, ξέρεις. Έρχεται κάποιος και λέει, ρε, εσύ να με πας μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό. Η απάντηση είναι μόνο ναι. Και σε πίστες της Ιταλίας, η διοργάνωση που κάνει εδώ η TrackSpeed είναι η μοναδική που πλησιάζει, ας πούμε, τα στάνταρ της Ευρώπης και γι' αυτό μαζεύει και τόσο καλά αυτοκίνητα και συμμετοχές. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα έρθουμε, θα έχουμε αυτά που πρέπει, δηλαδή όλες τις ευκολίες μας κτλ. Και θα περάσουμε όλοι ωραία, χωρίς καθόλου κίνδυνο. Θα τρέξουμε και θα ευχαριστηθούμε αυτό που μας αρέσει, δηλαδή την οδήγηση. Το αυτοκίνητο στο προηγούμενο event είχε πετύχει ένα πολύ καλό χρόνο στο 2021. Κάνουμε κάποιες αλλαγές σε διάφορους τομείς, τα φρένα στην ανάρτηση. Έχει αλλάξει και η πίστα, οπότε είχαμε μεγάλη περιέργεια να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Χθες είχαμε κάποια θεματάκια, μας έσπασε το διαφορικό, αλλά χάρη στην υποστήριξη που έχουμε εδώ από τα παιδιά της TrackSpeed, το αμάξι είναι και πάλι έτοιμο πόλεμο για να μπούμε σήμερα και να δούμε τι θα κάνουμε. Φοβερό, η εμπειρία είναι τρομερή να οδηγάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Επειδή έχω μάθει σε λίγο πιο σκληρινικό πυρηνικό αυτοκίνητο, πιο δύσκολο, όταν οδηγάς ένα τέτοιο καινούριο αυτοκίνητο, σου κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Και οι χρόνοι έρχονται πιο εύκολα και αν ακολουθήσεις τις γραμμές, και όπως πρέπει να το πάρεις μέσα στην πίστα, βλέπεις και πολύ ωραίος χρόνος και το απολαμβάνεις πραγματικά. Το track day είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Έρχομαι από πολύ μακριά, βασικά από την άλλη άκρη, από την Κέρκυρα. Το ακολουθώ συχνά όσο είναι εφικτό. Ο Λάμπρος εδώ πέρα, η TrackSpeed, έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε ένα νοικιαστήριο στην Ελλάδα
επιτέλους με σωστά αυτοκίνητα που μπορούμε είτε να νοικιάσουμε είτε να μπούμε με έναν οδηγό να μας δείξει κάποια πράγματα και το πιο σωστό για μένα, γιατί εγώ έτσι ξεκίνησα. Μπήκα με έναν οδηγό και από εκεί και πέρα ακολούθησα ότι μου μάθανε στην πίστα και έχω φέρει ένα ωραίο αποτέλεσμα, θεωρώ. Κοίταξε, είναι δοκιμασμένα τα track day της Track Speed. Αυτός ο θεσμός μας αρέσει, ερχόμαστε κάθε χρονιά. Συνεργαζόμαστε με τα παιδιά, με την Track Speed, με τον Λάμπρο. Ερχόμαστε συνήθως ομάδα με 4-5 αυτοκίνητα από Αθήνα, Βόλο. Βελτιωνόμαστε και εμείς σαν οδηγοί, δοκιμάζουμε τα αυτοκίνητα και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και θέλουμε το κάτι παραπάνω. Έχουμε ξανέβει στο παρελθόν στο Λάμπρο Event και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Εγώ ανέβηκα με τον φίλο μου γιατί έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο αυτοκίνητό μας και θέλαμε να δούμε λίγο αν οι αλλαγές που κάναμε είχαν αποτέλεσμα. Και αυτό μου φαίνεται ότι πήγε καλά. Ο Λάμπρος με έχει συμβουλέψει και στο παρελθόν, με έχει καθοδηγήσει. Ακολουθήσαμε κάποιες συμβουλές, αλλάξαμε κάποια πράγματα και είχαμε επιτυχία, πιστεύω. Γιατί πόσες οι σημερινές και χθεσινές είναι πάρα πολύ καλές και ελπίζω η Track Speed να ξανακάνει τέτοια event γιατί τα χρειαζόμαστε. Φανταστείτε ότι εμείς ανεβαίνουμε από Αθήνα οδικός. Για να περάσουμε ένα ωραίο διήμερο εδώ. Είναι η μόνη πίστα που αξιολογεί που έχουμε στην Ελλάδα και μου φαίνεται ότι η Track Speed είναι η μοναδική στο είδος της στο χώρο μας. Οπότε θέλει υποστήριξη για να μπορεί να κάνει τέτοια event για να τα χαιρόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Οδήγησε το MX5 για πολλωστή φορά. Είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο γιατί δεν έχω ξαναδηγήσει πίστα. Το καλοκαίρι θα ξανάρθει. Πολύ ωραίο σαν αυτοκίνητο, πισωκίνητο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, στο 1.40 γύρισα. Τα Χριστούγεννα θα ξανάρθω και πιστεύω θα το σπάσω το 40 και θα μπω στο 39. Πήρες κάποια καθοδήγηση από τους instructors της... Από τον κύριο Παναγιώτη, πολύ βοηθητικός. Μου έμαθε την πίστα, τις γραμμές και μου έμαθε και το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ βοηθητικός. Εγώ με τα παιδιά της Tracks που γνωρίστηκα πριν 1,5-2 χρόνια περίπου. Δεν τους ήξερα. Η γνωριμία έγινε τυχαία, ευτυχώς για μένα, γιατί τα παιδιά με βοήθησαν πάρα πολύ σε τεχνικά θέματα όσον αφορά το στήσιμο του αυτοκινήτου και σε δεύτερη φάση στο οδηγικό κομμάτι. Με βελτιώσανε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί, γιατί βλέπω αποτελέσματα και πάρα πολύ ευχαρίστηση μέσα σε αυτό που κάνω.